centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σαββόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και τα νέα, τα δυσάρεστα πολλές φορές μας προλαβαίνουν, κύριε Σαββόπουλε. Περιμένουμε και τη νέα υπόθεση αυτή που σήμερα τα ξημερώματα εξελίχθηκε. Κοιτάξτε, είμαστε εν αναμονή των όποιων εξελίξεων που έχει να κάνει με τη διάδοση του κορονοϊού. Ναι. Εγώ χθες το απόγευμα σε επικοινωνία που είχαμε το νοσοκομείο με πληροφόρησαν ότι είχαμε κανένα 3-4 ύποπτες. Είναι 4 που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Τον ένα τον περιμένουμε τα αποτελέσματα σήμερα, τους άλλους 3 αύριο. Αλλά φαίνεται ότι είναι με πανικανοποιητικά η υγεία τους. Δηλαδή εξελίσσεται ικανοποιητικά. 21 τα κρούσματα για να έχουμε το λογαριασμό μέχρι στιγμής. 10 μέσα από το νοσοκομείο. Και βεβαίως βλέπουμε τι γίνεται και με τις υπόλοιπες νεκροψίες, νεκροτομές που θα έχουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Μακάρι. Απλώς με μια ενημέρωση που είχα έτσι πολύ πρωί το βράδυ κύλησε για το νοσοκομείο χωρίς να έχουμε κάποια επιπλέον έτσι, εισαγωγή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι κάπου ήπιο του κρούσματος, κάτι το οποίο μας χαροποιεί καταρχήν, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όπως είπατε πριν από λίγο, δεν το ήξερα εγώ. Ναι. Έμαθα από κάποιον ότι είχαμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Εκείνο που πρέπει να... Και μόνο που είναι τόσο νεαρός, τόσο νεαρή γυναίκα, είναι σοκαριστικό από μόνο του. Τι να λέμε τώρα. Είναι σοκαριστικό, βεβαίως, ναι. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε για μια ακόμη φορά, κύριε Νατσούλη, μετά από όλα αυτά και πιστεύοντας ότι πιθανόν να πάρουν κάποια έξτρα μέτρα για την Καστοριά, ίσως και για όλη την Ελλάδα, ναι. Βλέπουμε να κάνουν εκκλήσεις δήμαρχοι, περιφερειάρχες, ναι. Πρωθυπουργοί. Θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να είμαστε μέσα. Είναι ίσως το αποτελεσματικότερο. Μέσα πού, διότι υπάρχει λίγο μια θέση σας που εκφράζεται από χθες. Ναι. Κύριε Νατσούλη, ναι. Μέσα όταν λέμε θα πρέπει να κάνουμε μια θυσία και όταν δεν υπάρχει λόγος σε περιοχές όπως είναι η πόλη της Καστοριάς. Δηλαδή χθες μου μεταφέρθηκε ένα παράπονο από πολλούς στο γύρο της λίμνης που δεκάδες κόσμος ψάρευαν, έκανε ποδήλατο, περπατούσε. Αυτό δείχνει μια εικόνα έτσι ότι είμαστε σε ένα happening. Ναι. Και ότι κυκλοφορούμε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο και γινόμαστε δυσάρεστοι με αυτή την έννοια ότι δεν μπορεί κάποιος να καθίσει μέσα πολλές ώρες και πολλές μέρες γιατί δημιουργείται μια αρνητική ψυχολογία. Ναι. Αλλά πιστέψτε με κύριε Νατσούλη ότι αυτοί που το λένε σε όλο τον κόσμο θεωρώ ότι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και ότι είναι ίσως ο αποτελεσματικότερος τρόπος. Σίγουρα τα αναγκαία θα πρέπει να γίνονται, δηλαδή... Θα πρέπει, ας πούμε, κάποιος από την οικογένεια να ψωνίζει, όχι κάθε μέρα, μία φορά τις δύο μέρες. Ναι, θα πρέπει, ξέρω εγώ, να παίρνει κάποια φάρμακα. Όλα αυτά ασφαλώς και θα πρέπει να γίνονται. Αλλά το να κυκλοφορούμε άσκοπα, βλέποντάς μας μόνο ο κόσμος κάποιες ηλικίες οι οποίες είναι μικρές. Είχαμε πει ότι κυρίως η τρίτη ηλικία δεν είναι αυτή που υπακούει. Όλα αυτά πιστεύω και στην επικοινωνία μου, τουλάχιστον με τον κύριο Χρυσοχοίδη ευθέως. Να έρθουμε λίγο εδώ. Καστοριά, να έρθουμε στην Καστοριά. Καστοριά, δηλαδή με ρώτησε ποια είναι η κατάσταση. Την έχουμε πει πολλές φορές. Όπως είπατε, 21, τα 10 είναι γιατροί. 3 θάνατοι, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι 4. Θεωρώ ότι κάποιοι μας κατηγορούν ότι εμείς αυτή τη στιγμή εκθέτουμε την εικόνα της Καστοριάς προς τα έξω. Ναι. Δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό που ζούμε τώρα θα το ζήσει όλη η Ελλάδα. Σίγουρα ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι τον συγχαίρουν, πήρε πολύ γρήγορα και δραστικά μέτρα. Εμείς αυτό που τονίζουμε και επιμένουμε είναι ότι ως Καστοριά, σαν εξέλιξη, είμαστε πολύ πιο μπροστά από τα υπόλοιπα μέρη της περιοχής της Ελλάδος. Και γι' αυτό και κάναμε έκκληση. Ο κ. Χρυσοχοίδης επικοινώνησε μαζί μου χθες γύρω στα 3-4 λεπτά. Και γιατί κύριε Σαββόπουλε, να λύσουμε λίγο αυτό. Δεν νομίζω, κύριε Νατσούλη. Γιατί δεν ήρθε στην Καστοριά, ενώ όλοι ήσασταν έτοιμοι να τον δεχτείτε. Κύριε Νατσούλη. Κύριε Νατσούλη, νομίζω ότι δεν, ο άνθρωπος έδειξε το ενδιαφέρον, επικοινώνησε με όλους τους αυτοδιοικητικούς, επικοινώνησε με τον Περιφερειάρχη. Όχι με όλους, με τον κύριο Κοσλόπουλο δεν επικοινώνησε, ας πούμε. Εντάξει, επικοινώνησε με τους δύο δημάρχους, επικοινώνησε με τον κύριο Ζευκλή, με μένα, με τον κύριο Κασαπίδη. Του είπαμε το πρόβλημα, το ήξερε το πρόβλημα. Του εκφράσαμε και του μεταφέραμε τις ανησυχίες. Με ρώτησε τι πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό που προτείνουμε εμείς. Και εγώ του είπα ευθέως ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η άσκοπη
κυκλοφορία των πολιτών. Αυτό ακριβώς, μισό λεπτό, να μείνουμε λίγο εδώ. Γιατί αυτό θεωρήθηκε, γιατί το δηλώσατε, βγήκατε σε όλα τα πανελλαδικά κανάλια μέχρι και σήμερα το πρωί που σας είδα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν είναι μετακίνηση της θέσης που είχε εκφραστεί από την τελευταία σύσκεψη που μιλούσαμε για την απόλυτη καραντίνα. Η απόλυτη καραντίνα έγινε ελεγχόμενες... ελεγχόμενη κυκλοφορία. Είναι διαφοροποίηση ή είναι κάτι άλλο? Κύριε Νατσούλη, το αίτημα το οποίο κάναμε πριν μια εβδομάδα και επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, δεν είμαι ειδικός. Βλέποντας εικόνες από γειτονικές χώρες, βλέποντας την γεωμετρική πρόοδο που παρουσιάζει η συγκεκριμένη διασπορά της ίωσης σε άλλες χώρες, ότι σε ένα δεκαήμερο περίπου δεκαπλασιάζονται τα κρούσματα, αυτό σε εμάς οφείλαμε στο σωστό χρόνο να εκφράσουμε τις φοβίες μας και ζητήσαμε να μπούμε σε ένα καθεστώς καραντίνας. Χωρίς αυτό να σημαίνει, προσέξτε, είδατε τι εικόνες υπήρχαν αυτή τη στιγμή ή προηγουμένως. Δηλαδή υπήρχαν μεταφορές ένθεν και έχθεν σε περιοχές οι οποίες τέλος πάντων δεν είχαν κάποιο κρούσμα μέχρι τώρα. Το τι μέτρα θα έπρεπε να πάρθουν, αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αρμοδιότητα του ΕΟΔΗ. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς εκφράσαμε ως αυτοδιοικητικοί σύσσωμοι μια ανησυχία. Ζητήσαμε να μπούμε σε καραντίνα, ναι. Από εκεί και πέρα, βλέποντας ότι υπάρχει άρνηση, ζητάμε έστω να απαγορευτεί η άσκοπη κυκλοφορία. Άρα είναι μια. Μισό λεπτό. Άρα είναι μια. Δεν είμαστε ειδικοί, κύριε Νατσούλη. Μην παίζουμε με τη λέξη. Ναι, να μην παίζουμε. Δεν είμαστε ειδικοί. Δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς εκφράσαμε τους φόβους μας προς το κέντρο του ΕΟΔΗ. Οι αριθμοί δείχνουν ότι είμαστε πρώτοι μακράν όλων των περιοχών της Ελλάδας με 20-πλάσια κρούσματα από άλλες περιοχές όπως είναι η Αθήνα. Και ρωτάω εγώ, κύριε Νατσούλη, αν η Αθήνα είχε 20-πλάσια κρούσματα αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν ξέρω πώς είναι 200 και είχε 4.000, εσείς πιστεύετε ότι θα κυκλοφορούσαν έτσι ελεύθερα ο κόσμος στην Αθήνα? Όχι, όχι. Αυτό είπαμε. Όχι. Δεν πρέπει να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα. Δεν είμαστε ειδικοί, δεν θέλουμε να σκύρουμε. Ο κύριος Χρυσογοίδης φαίνεται ότι δεν δεσμεύτηκε για το τι θα γίνει. Απλά σας άκουσε τι θέλουμε. Βεβαίως. Δεν σας είπε δηλαδή, εντάξει θα το κάνω αύριο. Είπε μόνο σας άκουσε και σας ευχαρίστησε. Τι πιστεύετε και τι μέτρα προτείνετε? Εμείς του είπαμε άμεσα να απαγορευτεί η άσκοπη κυκλοφορία. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Έχει και αυτό τη δυσκολία του, αλλά γίναμε κατανοητοί. Το δεύτερο που έγινε αντιληπτό, κύριε Νατσούλη, είναι ότι θα πρέπει να ιδρυθεί ένα υποκατάστημα εδώ του ΕΟΔΗ. Έτσι, επειδή αυτή τη στιγμή, σαν Δυτική Μακεδονία, έχουμε μια πιο γρήγορη εξέλιξη, να δούμε το μοντέλο. Γιατί φαντάζομαι ότι αν τελικά ισχύσουν αυτά που υπολογίζουν οι γιατροί και έχουμε ένα πικ σε όλη την Ελλάδα μετά από 20-25 μέρες, δεν ξέρω αν θα μπορεί ένα ΕΟΔΗ στην Αθήνα να ανταποκριθεί σε όλα τα πλάτη της Ελλάδος. Ζητήθηκε λοιπόν και πιστεύω ότι μεταφέρθηκε προς τα κάτω από τον κύριο Χρυσοχοίδη να μπορέσει να λειτουργήσει ένα κάτι το οποίο θα ΕΟΔΗ ουσιαστικά σε επίπεδο περιφέρειας. Και το τρίτο είναι άμεσα να στελεχωθεί το νοσοκομείο μας, το οποίο εδώ και 2 εβδομάδες δίνει καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα τόσο σε προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά και σε ιατροφαρμακευτικό υλικό. Ξέρουμε ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Εμείς, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να προηγηθούμε ό,τι έχει σχέση με την προμήθεια. Ξέρετε πολύ καλά ότι έγινε ένας μεγάλος αγώνας από όλους μας και προσπαθήσαμε να βρούμε μάσκες μίας χρήσης. Δεν υπάρχουν πουθενά σε όλο τον κόσμο μάσκες μίας χρήσης. Οι οποίες έστω και για ψυχολογικούς λόγους, έστω και για ουσιαστικούς, δηλαδή. Είναι δυνατόν το νοσηλευτικό προσωπικό του ιατρικού να μην έχει μάσκες μια τέτοια? Και όχι μόνο, πολλές φορές βλέπουν και υπηρεσιακούς παράγοντες, εργαζόμενους κτλ. Σε δήμους, νομαρχίες κτλ. Μέσα στα αυτοκίνητα. Και λέει και ο κόσμος που παρατηρεί αυτούς τους ανθρώπους, ίσως να μην υπάρχουν όντως, αλλά λέει αυτοί οι άνθρωποι που κυκλοφορούν και με τα αυτοκίνητα αυτά κτλ. Θα έπρεπε οι ίδιοι να δίνουν παράδειγμα τα γάντια με τις μάσκες κτλ. Και για τον υπόλοιπο υπάρχουν κόσμο. Υπάρχουν 2 άτομα σε ένα αυτοκίνητο και όταν είναι. Πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει μάσκα. Πρέπει υποχρεωτικά να είναι μάσκα. Αν είναι ένας κάποιος μόνος, δεν νομίζω να είναι υποχρεωτικό, τουλάχιστον αυτό λένε οι γιατροί. Πιστεύω ότι έστω και σήμερα οι συμπολίτες. Αν και παλιά με τις μάσκες μας έλεγαν ότι δεν τις φοράνε αυτοί που δεν έχουν ασθενήσει, τις φοράνε αυτοί που είναι ασθενείς. Τώρα τι συμβαίνει από όλα, τώρα τις βάλαν όλοι. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι ασθενείς, κύριε Νατσούλη. Αυτό, αυτό είναι το θέμα. Γιατί και ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες με μάσκα πήγε εκεί μέσα στην αστυνομία. Το ξέρω, είδα φωτογραφία μου. Άρα λοιπόν αυτά υπόθηκαν. Ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν σας είπε καν το πότε θα λάβουν τις αποφάσεις, γιατί αυτό είναι και αυτό στα συναρμόδια Υπουργεία της Πολιτικής Προστασίας. Είναι, αλλά είναι κάτι που το θεωρώ ότι ο ΕΟΔΗ είναι η πρώτη γραμμή σε συνεννόηση με τα άλλα τα Υπουργεία και είναι κάτι που το αξιολογούν. Ασφαλώς και δεν δεσμεύτηκε σε κάτι. Ρώτησε τι θέλουμε, ρώτησε φαντάζομαι και όλους
με όσους είστε σε επικοινωνία. Από εκεί πέρα ο καθένας μας είπε την άποψη την οποία πιστεύει καλύτερη και ξανατονίζω, δεν είμαστε δικοί. Μας φοβίζουν οι εικόνες και οι αριθμοί. Η γεωμετρική πρόοδος. Μακάρι να έχουμε την ύφεση και να σταματήσει αυτό το κακό. Και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πω ότι επειδή μιλήσατε σε όλα τα κανάλια, νομίζω ότι με ψυχραιμία δώσατε με σωστό τόνο ακριβώς την κατάσταση στην Ακαστοριά, γιατί καμιά φορά δεν πρέπει να πανικοβάλουμε τον κόσμο, αλλά δεν πρέπει να μην. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να πω ότι έτσι με έκανε εντύπωση ιδιαίτερα αυτό. Λοιπόν, είναι δύσκολη η θέση μας, κύριε Νατσίδη. Ναι, πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στα πραγματικά γεγονότα. Ακούσαμε το τελευταίο τριήμερο πολλά παράπονα από πολλές παραγωγικές τάξεις, από κτηνοτρόφους. Τα ακούσαμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να θέλουμε εμείς το κακό των κτηνοτρόφων ή των γεωργών ή των φασουλοπαραγωγών? Θα υπάρχει και θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Ξέρετε, αν αυτό εξαπλωθεί, θα υπάρχει μια δυσκολία στα εργατικά χέρια. Όλα τα ξέρουμε. Οφείλει το κράτος να αποζημιώσει. Γιατί σιγά σιγά οι αγρότες θα βγουν στα χωράφια να σπείρουν, όλες, κύριε. Οι αγρότες βγαίνουν. Το θέμα είναι τα φασόλια, πόσα στρέμματα θα μπουν και αν θα υπάρχουν εργάτες γης. Ναι. Όλα αυτά ασφαλώς και τα ξέρουμε. Όμως όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε, πέραν του ότι το κράτος ασφαλώς και θα πρέπει να αποζημιώσει όλες αυτές τις παραγωγικές τάξεις για ό,τι ζημία έχουν υποστεί. Ναι. Άκουσα φίλους και συναδέλφους ότι εγώ είπα τέλος πάντων το γάλα να το πετάξουν ή όχι. Εγώ είπα, κύριε Νατσούρη, και το ξανατονίζω. Όχι, είπατε στην εκπομπή μας να το κάνουν τυρί, είπατε στην εκπομπή μας. Είπα, κύριε Νατσούρη, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, για ένα διάστημα, εφόσον δεν μπορούν να το δώσουν, αν κάποιος μπορεί να το κάνει τυρί, αν κάποιος μπορεί να το δώσει, ξέρω εγώ, στα αρνιά ή στα μοσχάρια, και εν τέλει, τέλος πάντων, η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το γάλα. Ναι. Αν αυτό δεν ευσταθεί, τι να το κάνω εγώ το γάλα, κύριε Νατσούρη, αν μετά από ένα μήνα χάσω 50 κτηνοτρόφους? Πέστε μου, μπορεί να απαντήσει κανένας? Ναι, μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ψυχραιμία και. Πιστεύω ότι εφόσον οι συμπολίτες μας τηρήσουν αυτά που τους λένε, πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σημερινή σας απόπλε. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.